μεγάλους μάγεψε χθες το βράδυ ο δημοφιλής καλλιτέχνης Βασίλης Κουλάς στη μουσική βραδιά που διοργάνωσε στον άβλιο χώρο του πρώην δημοτικού σχολείου του χωριού η Ενορία στο Καλονύχτη Ρεθύμνου. Τα έσοδα από τη συναυλία θα διατεθούν για ιερό σκοπό, ενώ χορηγός επικοινωνίας ήταν η Νέα Τηλεόραση Κρήτης. Η Ενορία μας διοργανώνει την απόψινή βραδιά, την συναυλία με τον μοναδικό και αγαπητό σε όλους Βασίλη Σκουλά και τους συνεργάτες του, ώστε να ενισχυθεί η Ενορία μας οικονομικά για την κατασκευή ενός πνευματικού κέντρου, το οποίο το όνειρό μας είναι να υλοποιηθεί άμεσα, το οποίο θα εξυπηρετεί πνευματικό κέντρο, θα εξυπηρετεί τις ανάγκες του χωριού. Ο Βασίλης Κουλάς, ως γνήσιος εκφραστής της κριτικής μουσικής, θέλησε και εκείνος να βάλει το δικό του λιθαράκι, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος που έχει θέσει η Ενορία Καλονυχτίου για τη δημιουργία νέου πνευματικού κέντρου που θα καλύπτει τις ανάγκες της αυρύτερης περιοχής. Πριν 2 χρόνια, μας είχε αυτό εκεί που πρόκειται να γίνει το πνευματικό κέντρο, μας το έχει κάνει στην Ενορία μας δώρο ο Γεώργιος Μαθιωδάκης ή Ντόγας, όπως τον μετονόμαζαν στην ευρύτερη κοινωνία του Ρεθύμνου. Και έχουμε βάλει στόχο τα έσοδα της απόψινής συναυλίας να διατεθούν εκεί πέρα, σε αυτόν εκείνο το χώρο, το οποίο θα γίνει πνευματικό κέντρο. Αργότερα, μετά την υλοποίηση του πνευματικού κέντρου, θα το αφιερώσουμε το πνευματικό κέντρο στο όνομα του αείμνηστου Γεωργίου Μαθιουδάκη Συντόγας, καθότι τώρα αυτή τη στιγμή δεν βρίσκεται στη ζωή. Η φύση στον πραμά.